Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που τον έχει ξεπεράσει για τα COVID περιστατικά που μπορεί να δεχτεί. Δεν επαρκούν ούτε οι παροχές οξυγόνου. Είναι επικίνδυνη η εφημερία, ακόμη και γι' αυτό. Δεν μπορεί να σηκώσει άλλα μηχανήματα για να υποστηρίξει τους ασθενείς COVID με οξυγόνο. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει αναλάβει μεγαλύτερο βάρος και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Θα πρέπει να τελειώσουν τα ψέματα και από τους παράγοντες που 15 μέρες πριν λέγανε δεν θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Εμείς το αντιληφθήκαμε και από τις δηλώσεις του Πλεύρη αυτό, όταν έλεγε το 50% των κλινών θα γίνουν COVID, γιατί για αυτό το νοσοκομείο σημαίνει ότι κλείνει. Το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει και με δείκτες. Έχει 2 γιατρούς σε 4 κλινικές. Το ακτινολογικό έστειλε έγγραφο σήμερα ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις εφημερίες από τις παρετήσεις γιατρών που υπάρχουν. Οι παρετήσεις που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι πάρα πολλές σε γιατρούς και θα συνεχίσουν. Γιατί παρετούνται? Παρετούνται γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό, για αυτό το οποίο εκπαιδεύτηκαν, δηλαδή ο χειρουργός να είναι χειρουργός, ο ουρολόγος, ουρολόγος, ο ογκολόγος, ογκολόγος. Επιτάσσονται για κάτι για το οποίο δεν έχουν εκπαιδευτεί, που είναι για τα COVID περιστατικά, και αυτό πάνε να κάνουν και τώρα, αυτό το κεφάλαιο πάνε να ανοίξουν, να βάλουν όλους τους γιατρούς να βλέπουν COVID, πράγμα το οποίο είναι χαμηλή ποιότητα παροχής υγείας.